απευθύνουμε χαιρετισμό στους εργάτες που σήμερα σηκώνουν κεφάλι, στους εργάτες που αρνιούνται να ζήσουμε ψίχουλα. Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ανεβασμένα τα ποσοστά συμμετοχής σήμερα στην απεργία παρευρίσκονται και χαιρετίζουν αυτή την απεργιακή συγκέντρωση. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο, να υπερασπιστούμε τους μαθητές μας στον αγώνα τους για μόρφωση, να στηρίξουμε τις οικογένειές τους που σήμερα βαρυγκομαχάνε για να στηρίξουν τη μόρφωση των παιδιών. Είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας απολυμμένους, στους συναδέλφους μας που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και απαιτούμε να γυρίσουν άμεσα στη δουλειά τους. Απαιτούμε να επαναλειτουργήσουν οι καταργημένες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Κυρίαρχο ζήτημα για μας είναι οι συνάδελφοι αναπληρωτές, οι όμηροι της εκπαίδευσης που κάθε χρόνο καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης, αλλά που η κυβέρνηση και τα συμφέροντα του κεφαλαίου αρνιούνται να τους διορίσουν μόνιμα. Είμαστε στο πλάι τους. Παλεύουμε μόνο για μόνιμους διορισμούς. Δεν συμβαζόμαστε με τίποτα άλλο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά που παλεύουμε θα τα καταφέρουμε μόνο αν συναντηθούμε με όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όταν σε αυτές τις κινητοποιήσεις σμίγει ο εκπαιδευτικός με τον μαθητή, σμίγει ο ξενοδοχείο υπάλληλος με τον ιδιωτικό υπάλληλο, σμίγει η νέα γενιά με τους συνταξιούχους, τότε υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική. Όσο σε κεντρικό επίπεδο η αντιπαράθεση εστιάζεται σε μια προεδρολογία, σε μια εκλογολογία, τότε θα πρέπει οι εργαζόμενοι να παίρνουν τα μέτρα τους. Καμιά αυταπάτη, καμιά προσδοκία, καμιά αναμονή. Ζήσαμε σωτήρες, δεν θέλουμε άλλους. Ξέρουμε ότι η σωτηρία του λαού θα έρθει από την οργανωμένη πάλη του και μόνο. Σε αυτή την οργανωμένη πάλη καλούμε όλους τους εργαζομένους. Όχι μόνο σήμερα. Σήμερα να είναι μια κορυφαία στιγμή. Να δώσουμε συνέχεια με άλλα αγωνιστικά, πιο αποφασιστικά βήματα στο μέλλον. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στους αγώνες.